σχόλιο για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή και η τοποθέτηση. Administration of the club, after evaluation of the recent situation, took decision today to change a coach and appoint as a new coach Mr. Razvan Lucescu. Η διοίκηση της ομάδας μετά από αξιολόγηση αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητικής ηγεσίας και να προχωρήσει στην πρόσληψη του κ. Ρασβάν Λουτσέσκου. The only and the main reason is that we believe that with this coach ΠΑΟΚ will be back on the race for the title and will be able to achieve all the goals which have been given before the season. Ο μοναδικός λόγος είναι γιατί ο ΠΑΟΚ πιστεύει πως με αυτόν τον προπονητή ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στο δρόμο για το πρωτάθλημα και θα πετύχει αυτά που έλεγε στην αρχή της σεζόν. Υπάρχει γενική εκτίμηση ότι πάρθηκε μια απόφαση αρκετά νωρίς σε σχέση με την προηγούμενη τεχνική ηγεσία. Γιατί? After evaluation in the sporting department, we got a feeling that inside the team there is something like a lack of confidence in the recent coach who was with the team and to restart the team, restart the last games we played and also the general performance on the team was not on the level we expected and what are the ambitions of the PAOK, that decision was made now. I think sooner we made it's better and not to lose any chances in the beginning of the season in Europe and also in the league. Μετά την αξιολόγηση που έγινε από το ποδοσφαιρικό τμήμα, έγινε αντιληπτή μια έλλειψη αυτοποίθηση από τον προηγούμενο προπονητή και προχωρήσαμε σε αυτή την αλλαγή έτσι ώστε να επιστρέψουμε σε αυτό που θέλαμε και στο στυλ που θέλαμε για να γίνει μια επανεκκίνηση ουσιαστικά του τμήματος του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν τον απέκτησε τον Μάιο, όπως τουλάχιστον αναφέρεται και η πληροφόρηση που έχουμε ότι ήταν από τις πρώτες επιλογές. He was on the list, he was really high on the list, he was in the top three. When you have three candidates, you go for one. We had a good recommendation about Mr. Stanojevic, but in the life you make decisions which are correct, you make decisions which are wrong. As a referee, I am adapted to make also the wrong decision. I can accept this is my mistake and I believe that for me the most important is always look in the future and I believe this is a correct and right decision and with this coach, ΠΑΟΚ will be we'll have a successful season. Είναι η αλήθεια ότι ήταν στους τελευταίους τρεις για την επιλογή της θέσης του προπονητή. Υπήρχαν επίσης και κάποιες καλές συστάσεις για τον κύριο Στανόγεβιτς. Όντας διαιτητής, νομίζω πως θα πρέπει να καταλάβουμε το πότε γίνεται κάτι, πότε παίρνετε μια σωστή και πότε μια λάθος απόφαση. Πρέπει να την καταλαβαίνεις και να κοιτάς στο μέλλον. Μεταγραφικά αλλάζει κάτι ή παραμένουν οι ίδιοι στόχοι όπως γνωρίζουμε και αν έχει κάτι να πει να ανακοινώσει σήμερα αύριο. Today we will not announce anything. Today the main topic was to sign the new coach. I said this was all day work now and we will see it after the training with the coach and we'll talk also about the possible transfers. Our coach needs 1-2 days to... He knows the team because last year we played, I think, 4 or 5 times with Xanti. He knows perfectly the team, but we'll speak in the next 2 days about the possible transfers. Δεν θα ανακοινωθεί κάτι σήμερα όσον αφορά τις μεταγραφές. Η κύρια δουλειά ήταν στο να γίνει υπογραφή με τον προπονητή. Ο προπονητής ξέρει την ομάδα. Έχουμε αντιμετωπίσει τον κύριο Λουτσέσκου την προηγούμενη χρονιά 4 ή 5 φορές. Θα συζητηθούν τα πράγματα μαζί του και θα δούμε τι θα γίνει στις επόμενες 2 μέρες. Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για προσωπική απόφαση που αποδέχτηκε και η διοίκηση και κατόπιν ο Ιβάν Σαββίδης. Υπήρχαν κάποιοι ενδιασμοί του μεγάλου μετόχου ενδεχομένως στη συγκεκριμένη απόφαση. About personal decision about what? To release the coach or to sign the new coach? Προσωπική για τον προπονητή. For the new coach. I think if I saw the official announcement of the PAOK, it's a decision made by administration and approved by the owner. Νομίζω ότι αν δω ξανά την ανακοίνωση, είναι μια απόφαση που άρχισε από τη διοίκηση και έχει εγκριθεί και από τον μεγάλο μέτοχο. Η εξέλιξη, μια ερώτηση των πραγμάτων, του δείχνει ότι χάθηκε χρόνος ή υπάρχει χρόνος? Okay, it's a difficult question. We lost some time in the first part of the season when the new coach tried to bring his own ideas and tactics. This is true, we lost 2-3 weeks, but I think that's the main reason we choose the coach, Mr. Lucescu, is that he knows perfectly the Greek championship and I think we can very quickly to catch this lost time. Είναι δύσκολη ερώτηση. Χάσαμε ίσως κάποιο χρόνο, 2-3 εβδομάδες προσπαθώντας να προσαρμοστούμε στο σύστημα του καινούργιου προπονητή και η επιλογή του κ. Λουτσέσκου γίνεται κυρίως γιατί ξέρει τέλεια το ελληνικό πρωτάθλημα και μπορεί να προσαρμοστεί πολύ πιο γρήγορα.